σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, να καλησπερίσουμε τον κύριο Χρήσο Βαλάντη Χατζηγεωργίου, πρόεδρο του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών Άγιος Παντελεήμων, ο Ιαματικός Νέας Ορεστιάδας. Κύριε Χατζηγεωργίου, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας για άλλη μια φορά. Και βέβαια, με τα τελευταία γεγονότα, το σοβαρό τραυματισμό ενός νέου άντρα στην περιοχή μας και η ανάγκη που προέκυψε για αίμα. Έγινε έκκληση από όλους, έγινε έκκληση βέβαια από εσάς. Τελικά ποια ήταν τα αποτελέσματα της αιμοδοσίας, βρέθηκε αίμα? Βρέθηκε αίμα, η ανταπόκριση ήταν πολύ μεγάλη. Ο κόσμος έτρεξε, παρόλο που η ανακοίνωση έγινε το Σάββατο, έτρεξε να δώσει αίμα. Mm-hmm. Τα αποτελέσματα είναι πολύ θετικά, καλύφθηκε το περιστατικό. Όπως γνωρίζετε, το περιστατικό είχε δύσκολο αίμα, mm-hmm, είχε ακριβώς. Α αρνητικό και μηδέν αρνητικό. Συγκεντρώθηκαν περισσότερες από 35 φιάλες στην αιμοδοσία της Αλεξανδρούπολης, οπότε θεωρείται ότι τακτοποιήθηκε το περιστατικό. Βέβαια, αυτό δεν λέει τίποτα, γιατί όπως όλοι γνωρίζουν, οι ανάγκες για αίμα το καλοκαίρι είναι τεράστιες και ειδικά για τα αρνητικά αίματα. Οπότε όποιος θέλει να πάει να δώσει, μπορεί να πάει να δώσει για το νοσοκομείο, για κάποιο σύλλογο, για οποιονδήποτε το έχει ανάγκη αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Και για να μείνουμε έτσι λίγο στο συγκεκριμένο θέμα, αναφέρονται στην ίδια κατάσταση. Υπάρχουν, είπαμε, έκτακτες ανάγκες, περιπτώσεις, τέτοια περιστατικά. Σε τέτοιες ανάγκες, σε τέτοιες περιπτώσεις, σε τέτοια περιστατικά, ποιες είναι ενέργειες των συλλόγων εθελοντών, τι κάνετε δηλαδή εσείς? Κοιτάξτε, ένας σύλλογος εθελοντών αιμοδοτών δεν έχει τη δυνατότητα να καλύψει με μονάδες αίματος επίγοντα περιστατικά, γιατί, όπως το συγκεκριμένο, γιατί mm-hmm. πάρα πολύ απλά αυτό το αίμα δεν υπήρχε στο νοσοκομείο. Και όχι μόνο δεν υπήρχε στο νοσοκομείο, ήταν και πάρα πολύ δύσκολο να βρεθεί. Μιλάμε για μια συγκεκριμένη ομάδα δύσκολη, μηδέν αρνητικό και αρνητικό. Mm-hmm. Αν δεν υπάρχει το αίμα, δεν μπορεί να βρεθεί. Οι σύλλογοι αυτό που κάνουν είναι με την δύναμη που έχουν, με την οργάνωση που έχουν, θα λέγαμε, να απευθύνουν έκκληση προς τα μέλη τους, μέσω email, μέσω SMS, ανάλογα πώς δουλεύει ο κάθε σύλλογος, και έτσι να ανταποκριθεί ο κόσμος. Πολύ σημαντικό κομμάτι είναι η κοινοποίηση στα μέσα μαζικής δικτύωσης, όπως ας πούμε το Facebook και το Google. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα το μαθαίνει όσο πιο πολλοί κόσμος γίνεται και αυτοί που μπορούν να πάνε να βοηθήσουν, που έχουν αυτές τις ομάδες αίματος, πηγαίνουν. Μάλιστα. Κύριε Χατζηγεωργίου, και να κλείσουμε με αυτό, για να πάμε σε κάτι άλλο. Ποιες ώρες γίνεται κάποιος να δώσει αίμα? Βέβαια, μιλάω πάντα για το νοσοκομείο. Ας το πούμε το νοσοκομείο το δικό μας, το κοντινότερο του Δημοτήχου. Μπορούμε κάθε μέρα, μπορούμε όλες τις ώρες της ημέρας ή υπάρχουν περιορισμένες ημέρες και συγκεκριμένες ώρες, για να μην δημιουργείται πρόβλημα? Από όσο γνωρίζω, το νοσοκομείο του Δημοτήχου mm-hmm. εξυπηρετεί από τις 9 το πρωί μέχρι το μεσημέρι. Μάλιστα. Νομίζω ότι στα έκτακτα περιστατικά εξυπηρετεί και Κυριακή, mm-hmm, και mm-hmm. Σάββατο και Κυριακή. Περισσότερο όμως δεν καλό είναι. Καλό είναι πριν κάποιος πάει προς το νοσοκομείο του Δημοτήχου και γενικά ή της Αλεξανδρούπολης να ενημερώνεται πρώτα από το ίδιο το νοσοκομείο πριν πάει. Η Αλεξανδρούπολη εξυπηρετεί συνεχώς. Συνεχώς. 24 ώρες το 24ωρο. Μπορεί κάποιος να αιμοδοτήσει, ναι. Μάλιστα. Να αλλάξουμε θέμα. Βέβαια, να αλλάξουμε θέμα όσον αφορά το τραγικό περιστατικό. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι άλλο και να μου το σχολιάσετε αυτό. Ενώ φαίνεται ότι υπάρχουν εθελοντές αιμοδότες, υπάρχουν νέοι άνθρωποι και εσείς από την πλευρά των συλλόγων και ως πρόεδρος κάνετε συνεχώς εκκλήσεις για να έρθουν νέα άτομα, ανταποκρίνονται όπως μας είχατε πει και στο παρελθόν. Ενώ βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχουν αρκετοί αιμοδότες, γιατί τελικά εισάγουμε αίμα από την Ελβετία? Είναι τόσο μεγάλες οι ανάγκες της χώρας, ναι, μας σε αίμα? Είναι πολύ μεγάλες οι ανάγκες σε αίμα. Δυστυχώς δεν φτάνουν οι εθελοντές αιμοδότες. Mm-hmm. Μόνο το 45% της κάλυψης στην Ελλάδα καλύπτεται από εθελοντές αιμοδότες. Το υπόλοιπο μας το στέλνει
ένα 40% νομίζω μας στέλνει ο Ερυθρός Σταυρός της Ελβετίας. Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό δίνεται από τους περιστασιακούς δότες, αυτοί δηλαδή που καλούνται να δώσουν αίμα για κάποιους συγγενείς τους έκτακτα, και ένα ποσοστό δίνει ο στρατός. Μάλιστα. Δυστυχώς δεν φτάνουμε. Πρέπει να γίνουμε περισσότεροι. Πρέπει ένας αιμοδότης τουλάχιστον από κάθε οικογένεια. Mm-hmm. Τακτικός εθελοντής αιμοδότης. Είναι λίγοι αιμοδότες στη χώρα μας ή πολλά τα περιστατικά? Πώς θα μπορούσατε να το χαρακτηρίσετε? Αν χαρακτηρίζετε έτσι, αν μπαίνει σε αυτή τη φάση της συζήτησης. Νομίζω ότι στο ευρωπαϊκό πλαίσιο τα περιστατικά είναι ίδια. Πάνω είναι κάτω. Ίδια. Δεν έχουμε μεγάλες διαφορές. Από όσα γνωρίζω, το θέμα έχει να κάνει καθαρά και μόνο με τον εθελοντισμό, βέβαια. Μάλιστα. Είμαστε λίγοι εθελοντές. Ναι. Και κλείνοντας, θα ήθελα να μου πείτε για την συμμετοχή σας στο φεστιβάλ, στο 17ο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου, που πραγματοποιείται ήδη στην πόλη μας. Συμμετέχετε? Συμμετέχουμε καθημερινά. Είμαστε εκεί από τις 8.30 μέχρι και την έναρξη της παράστασης. Mm-hmm. Κάθε μέρα βρισκόμαστε ακριβώς έξω από το χώρο του θεάτρου. Μπορεί όποιος θέλει να έρθει να ρωτήσει οτιδήποτε τον απασχολεί, τον ενδιαφέρει για την εθελοντική αιμοδοσία και για το μυελό των οστών, και ταυτόχρονα μπορεί να δώσει και δείγμα για μυελό των οστών. Mm-hmm. Η διαδικασία είναι πάρα πολύ εύκολη, διαρκεί 10 λεπτά. Το μόνο που κάνουμε είναι να πάρουμε λίγο σάλιο από τον δότη, μία φορά από την αριστερή πλευρά και μία φορά από τη δεξιά πλευρά του στόματος, και να συμπληρώσει μία αίτηση. Μάλιστα. Όσον αφορά την λαμπαδιδρομία, την πανελλήνια των εθελοντών αιμοδοτών που θα γίνει το Σεπτέμβρη. Ναι, κάθε χρόνο ο σύλλογός μας συμμετέχει στην πανελλήνια λαμπαδιδρομία εθελοντών αιμοδοτών, έτσι και φέτος. Στην Φλόγα της Αγάπης θα περάσει από την πόλη μας στις 25 του Σεπτέμβρη, είναι η τελευταία Κυριακή του μήνα. Θα ξεκινήσουν οι εκδηλώσεις περίπου στις 11 η ώρα και θα τελειώσουν στις 12 στην κεντρική πλατεία, το μεσημέρι, στην κεντρική πλατεία της Νέας Ορεστιάδας. Έχουμε πολύ μεγάλη ανταπόκριση, ένα πολύ θετικό κάλεσμα από πάρα πολλούς συλλόγους και ομίλους της περιοχής μας. Πιστεύουμε ότι θα είναι κάτι πολύ ωραίο και πολύ όμορφο και θα μπορέσει και ο κόσμος, ας πούμε, να ενημερωθεί λίγο περισσότερο για την εθελοντική αιμοδοσία. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι άλλο, κύριε Χατζηγεωργίου, γιατί ξεκινήσαμε με το τροχαίο, βέβαια, και αναλύσαμε και κάποια άλλα θέματα που έτσι πρέπει να ακούγονται συχνά. Αυτό που θα ήθελα να πω εγώ είναι να όσο πιο πολλοί κόσμος γίνεται να ενημερώνεται για την εθελοντική αιμοδοσία, και όσο πιο πολύ γίνεται, όσο πιο πολλοί άνθρωποι γίνεται, να γίνουν τακτικοί εθελοντές αιμοδότες. Μάλιστα, εγώ να σας ευχαριστήσω. Εγώ σας ευχαριστώ.